υπάρχουν ενδείξεις εγκλήματος, έτσι. Όχι, υπάρχουν ενδείξεις εγκλήματος μόνο, Γιάννη, αλλά είναι πεπισμένη η αστυνομία σύμφωνα με τα ευρήματα που έχει περισυλλέξει μέχρι στιγμή ότι πρόκειται για δολοφονία και συγκεκριμένα για μια νέα γυναικοκτονία. Καθώς η Σωρός ανήκει σε γυναίκα γύρω στα 55 έτη, αλλοδαπή. Είναι συγκεκριμένες οι έρευνες της αστυνομίας προς συγκεκριμένη κατεύθυνση για την ταυτότητα της Σωρού, της άτυχης γυναίκας. Ωστόσο, ακριβώς επειδή το πρόσωπο της γυναίκας είναι άγρια παραμορφωμένο από τα χτυπήματα που δέχτηκε με αιχμηρό αντικείμενο, είναι πολύ δύσκολη η ταυτοποίησή της. Να τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Βρισκόμαστε στην οδό Άθου, σε πάροδο της Λεωφόρου Τζοκενέτε. Εδώ πίσω μου βρίσκεται το εγκατελειμμένο σπίτι στο οποίο διαπράχθηκε το στοιχερό έγκλημα. Σύμφωνα με την αυτοψία του ιατροδικαστή Νικόλα Καραλάμπους, μέσα στο τελευταίο 24ωρο έγινε ό,τι έγινε εδώ, μέσα σε ένα δωμάτιο στο ανώγειο της εγκατελειμμένης κατοικίας, όταν πιθανόν χθες βράδυ, ίσως νωρίτερα, ίσως κάποιες ώρες πιο μετά, πάντως το τελευταίο 24ωρο. Την άτυχη γυναίκα εντόπισε η ιδιοκτήτρια της κατοικίας, η οποία σήμερα γύρω στις 4:30 το απόγευμα μαζί με ένα εργολάβο μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού για να γίνουν κάποιες επιθεωρήσεις για εργασίες στις οποίες θα εκτελούνταν για να γίνει ανακαίνιση στο εγκατελειμμένο σπίτι. Όταν μπήκα στο ισόγειο, ανέβηκα στο ανώγειο, μέσα σε ένα δωμάτιο εντόπισαν κάτω από ρουχισμό, σεντόνι και κάποια άλλα αντικείμενα το μακάβριο έβριμα την σωρό της άτυχης γυναίκας. Αμέσως στη σκηνή έφτασαν μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας και του Υπεγείου, που μέχρι ακόμα και αυτή τη στιγμή διενεργούν έρευνες. Δηλώσεις σχετικές έκανε πριν από λίγο και ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λευκωσίας. Να πούμε. Και να τις παρακολουθήσουμε, Χριστόφορε. Να βάλουμε μία ανωτελεία, να παρακολουθήσουμε ακριβώς τις δηλώσεις και να επανέλθουμε. Πρώτης όψεως φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε σήμερα γύρω στις 16:30 το απόγευμα από πολίτη, ο οποίος κλήθηκε στο συγκεκριμένο υποστατικό για κάποιες εργασίες, ότι κατά την είσοδο του υποστατικού εντόπισε έναν πρόσωπο σε έναν από τα δωμάτια. Κλήθηκε η αστυνομία και ο ιατροδικαστής, οι οποίοι από πρώτης όψεως εξετάσεις που έγιναν φαίνεται να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Η ταυτότητα του προσώπου, η οποία είναι κοπέλα, ηλικίας γύρω στα 55, δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε στα πολύ προκαταρκτικά στάδια της διερεύνησης, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Γίνονται προσπάθειες να εξακριβωθούν τα στοιχεία της κοπέλας για να γίνει και μια προσπάθεια εντοπισμού πιθανών προσώπων που είχαν σχέσεις μαζί. Χριστόφορε, μιλάμε για μια αταυτοποίητη ουσιαστικά σωρό γυναίκας, παραμορφωμένη σωρό που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, με ενδείξεις και εμφανή σημάδια ότι πρόκειται για έγκλημα, για μια γυναικοκτονία. Πρόκειται για δολοφονία, Γιάννη, είναι ξεκάθαρο. Πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Έγινε αυτοψία στη σκηνή, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ήταν πολύ ώρες οι έρευνες. Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν για ένα άγριο έγκλημα που διαπράχθηκε στην αυτή την εγκατελειμμένη κατοικία. Να πούμε, Γιάννη, ότι μιλήσαμε και με περίκους που αναφέρουν για ύποπτη δράση εδώ διαφόρων ατόμων. Εδώ υπάρχουν άστεγοι οι οποίοι έβρισκαν, φαίνεται, καταφύγιο στο συγκεκριμένο σπίτι, μεταξύ των οποίων και η άτυχη γυναίκα. Να πούμε ότι στα υπάρχουν εκεί στο χώρο που εντοπίστηκε, βρήκαν και κάποια στοιχεία, κάποια έγγραφα που καταδεικνύουν την ταυτότητά της. Ωστόσο, όπως είπαμε, η ταυτοποίηση δεν μπορεί να προχωρήσει πριν γίνουν κάποιες περαιτέρω εξετάσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα διέμενε μαζί με κάποια άλλα πρόσωπα στο συγκεκριμένο χώρο και εκεί στρέφονται και οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας, δηλαδή με ποια άτομα διέμενε στο χώρο, τα οποία είναι και τα πρώτα υπαριθμόν ένα ύποπτα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται προκειμένου να δώσουν κατάθεση για το πώς έγινε το έγκλημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν μαζί με τον σύντροφο της. Ωστόσο, αυτό θα διαφανεί στην πορεία των ερευνών, Γιάννη. Είναι οι πρώτες ώρες ενός στιγερού εγκλήματος. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τώρα,